προφυλακιστέως κρίθηκε ο 21χρονος δράστης της εγκληματικής πράξης σε βάρος του 20χρονου στην Άνω Καμήλα. Αυτό αποφασίστηκε μετά από μακροσκελή απολογία του ενώπιον του ανακριτή Σερών και του εισαγγελέα, που έκρινε ότι ο κατηγορούμενος είναι επικίνδυνος να τελέσει και νέες αξιόπινες πράξεις. Η φωνή του πατέρα του θύματος, που ήταν έξω από τα δικαστήρια, συγκλώνησε και με τα βία τον συγκρατούσαν οι φίλοι του, που ήταν επίσης συγκεντρωμένοι. Σε δηλώσεις της, η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος ζήτησε από όλους να σεβαστεί τον πόνο τους. Η οικογένεια του εκλειπώντος δηλώνει για την άναντρη δολοφονία του τα εξής. Η οικογένεια του εκλειπώντος αισθάνεται δικαιωμένη από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα και την έκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παρακαλεί να μην μεταδίδονται σενάρια προκλητικά ανυπόστατα και να μην αναπαράγεται βίντεο που επιδεικνύει τον κατηγορούμενο να επιχαίρει μετά το έγκλημα με το αιματοβαμμένο μαχαίρι, προσβάλλοντας τη μνήμη του νεκρού και προκαλώντας επιπρόσθετο πόνο. Εμάς αφήστε μας να θρηνήσουμε τον αγαπημένο μας. Ο γιος μας είχε μόνο αδέρφια, δεν είχε εχθρούς. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε και ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, αλλά και ο ίδιος στην απολογία του, όπου ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε αμυνόμενος απέναντι στο θύμα, με αφορμή ένα follow που έκανε στο Instagram στην πρώην κοπέλα του και κατέληξε λέγοντας: «Μακάρι ο Δημήτρης να ήταν ζωντανός». Υποστήριξε απολογούμενος, αφού εξέφρασε τη λύπη του και απομονώνω τη φράση του που είπε «Μακάρι ο Δημήτρης να ήταν ζωντανός», δεν είχε συνειδητοποιήσει βασικά πώς τον έπληξε ότι μπορούσε αυτό το πλήγμα με το μαχαίρι να επιφέρει το θάνατο. Είπε ότι δέχθηκε σωματική επίθεση και γρονθοκοπήθηκε από το θύμα, κατά δική του εκδοχή πάντοτε, διότι η αφορμή, η αιτία έρηδος ήταν ένα follow που έκανε στο Instagram της κοπέλας, με την οποία συνδεόταν παλιά ο δράστης και μετέπειτα το θύμα, ουσιαστικά για μια σήμαντη αφορμή. Επέλεξε ως τρόπο να αντιδράσει, να ελευθερωθεί, να απεγκλωβιστεί και να αποδράσει, πλήττοντάς του με το μαχαίρι. Δυστυχώς το πλήγμα ήταν κέριο, τον χτύπησε στην καρδιά και χάθηκε ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος και από ό,τι έμαθα αξιόλογος και πολύ εργατικός. Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους γονείς, στα αδέλφια του Δημήτρη. Είναι ένα θλιβερό τραγικό συμβάν. Χάνεται ένας πολύ νέος άνθρωπος. Μακάρι να είχε αποφευχθεί. Αναφορικά με τις αναρτήσεις του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για μία ανοησία. Ωστόσο, στην απολογία του υποστήριξε ότι ήθελε να τον τραυματίσει για να γλιτώσει από το μένος του. Αυτό ήταν μια ανοησία του, για την οποία ζήτησε συγγνώμη, πιστεύοντας εσφαλμένα ότι ο Δημήτρης είναι στη ζωή και απλά τον τραυμάτισε. Είπε χαρακτηριστικά στον κύριο πρόεδρο, στον κύριο ανακριτή, ήταν εξονυχιστική απολογία και θα έλεγα και συγκλονιστική. Είπε ότι ήθελα να το τραυματίσω για να γλιτώσω από το μένος του. Δεν υπάρχουν λόγια. Για την οικογένεια του θύματος πάντως οι ισχυρισμοί αυτοί δεν υπάρχουν. Οι ισχυρισμοί αυτοί κατ' εμάς δεν μπορούν να ισχύουν και σε κάθε περίπτωση από τους ισχυρισμούς αυτούς δεν μπορεί να προκληθεί ο ισχυρισμός περί της υπεράσπισης εναντίον, δηλαδή σε κατάσταση άμυνας όταν βρέθηκε ο κατηγορούμενος. Ένας άνθρωπος που εξοπλίζεται με μαχαίρι, μεταβαίνει στον τόπο του εγκλήματος, αφαιρεί μια ζωή και το προβάλλει, δείχνει ότι έχει σχεδιάσει το εγκλήμά του, το οποίο είναι σε θέση να πραγματοποιήσει και να αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα του. Ας αφήσουμε τις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κρίνει τα γεγονότα. Ο κατηγορούμενος ήταν παιδί χωρισμένης οικογένειας και πληρώνει το τίμημα της αμεριμνησίας των γονέων του και κυρίως του πατέρα, υποστήριξε ο δικηγόρος του, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πελάτης του αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει όταν χώρισε με την κοπέλα του. Έτσι, τις επόμενες μέρες θα καταθέσει αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Είναι ένα παιδί διαλυμένης οικογένειας που πληρώνει ακριβά το τίμημα της αμεριμνησίας των γονιών και κυρίως του πατέρα. Διότι η μητέρα κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, έχει άλλα 4 παιδιά που έχει δημιουργήσει μια δεύτερη οικογένεια. Αναλαμβάνει το τίμημα να πληρώσω, μου είπε ο εντολέας μου το τίμημα. Είναι μεταμιλημένος, μετανιωμένος ειλικρινά.